στοιχείο που μαρτυρά χρήση και σε βραδινές ώρες, καθώς και πληθώρας σκύφων, φιάλων και κρατήρων, για όσους δεν ξέρουν τα πιο συνηθισμένα γκη απόσεως στα συμπόσια, ενισχύει αυτή την υπόθεσή μας. Τέλος, οι έρευνες προχώρησαν και έξω από το Τέμενος, όπου εντοπίστηκε τμήμα ενός ακόμη κτηρίου, ισχυρής κατασκευής και μεγάλων διαστάσεων. Βλέπετε πάνω στην εικόνα πώς ήταν ο χώρος γεμάτος πέτρες πριν την ανασκαφή και κάτω μετά τον επιφανειακό καθαρισμό. Και πολύ κοντά σε αυτό το κτίριο, τμήμα ισχυρής τυχοποίησης μήκους 25 μέτρων, που πιθανότητα είχε προστατευτικό χαρακτήρα και ίσως συνέδε και προστάτευε το Τέμενος με το λιμάνι. Να πω ότι παράλληλα με τις ανασκαφικές εργασίες πραγματοποιήθηκαν για 3 εβδομάδες και εργασίες συντήρησης των αρχιτεκτονικών καταλήπων από το συντηρητή της εφορίας του Κυκλάδων, κύριο Γιώργο Καράμπαλη. Τα ευρήματα της φετινής ανασκαφής, όπως και κάθε χρόνο, ήταν πολυάριθμα και ποικίλα. Ενδεικτικά σας δείχνω πολλά λιχνάρια, περισσότερους από 30 σκύφους με χάρακτες επιγραφές, ένα επίγραφο όστρακο από αμφορέα με σπάνια παράσταση του Ηρακλή, πάνω αριστερά, θράσματα κυλίκων με παραστάσεις πολεμιστών, ερυθρόμορφους κρατήρες αττικών εργαστηρίων με παραστάσεις Διονύσου, γεωμετρικά ειδόλια, σκαραβαίους, σφραγιδόλυθους, χάλκινες πόρπες, πάρα πολλά, καθώς και θράσματα κάτω άκρων αρχαϊκών κούρων. Παίρνω μια αφορμή από αυτή την πολύ γρήγορη αναφορά στα ευρήματά μας για να σας δείξω πολύ σύντομα και ένα άλλο σημαντικό κομμάτι της έρευνάς μας, το στάδιο της καταγραφής, της συντήρησης και της μελέτης του υλικού στο μουσείο και τις αποθήκες μετά το τέλος της ανασκαφής. Η ανασκαφική διαδικασία για εμάς τους αρχαιολόγους είναι μόνο η αρχή. Όλοι ξέρουμε πως για να χρονολογηθούν, να ερμηνευτούν και εν τέλει να αναδειχθούν και να παραδοθούν στον κόσμο τα μνημεία και τα ευρήματα, προηγούνται πολλά στάδια πριν, συχνά όχι εύκολα και σίγουρα κοπιαστικά και χρονοβόρα, από το πλήσιμο της κεραμικής, τους καθαρισμούς, μέχρι τις πολλές ώρες καταγραφής, συντήρησης, αναλύσης ίσως στο εργαστήριο και φυσικά τη μελέτη στις βιβλιοθήκες και τη δημοσίευση. Βλέπετε εδώ πολύ έτσι, κάποιες εικόνες από πού ξεκινάμε, τα ενδιάμεσα στάδια για να καταλήξουμε στο μουσείο και τελικά στη δημοσίευση, σε ένα συνέδριο ή σε μια έκθεση μουσείου που σας έδειξε πριν ο Γιάννος. Κάθε ομάδα οφείλει να μην σταματάει την ενασχόλησή της με το αρχαιολογικό υλικό μετά το τέλος της ανασκαφής, αλλά αυτό βέβαια γίνεται πολλές φορές δύσκολα λόγω πρακτικών προβλημάτων, όπως για παράδειγμα στη δική μας περίπτωση η έλλειψη χώρου και η δυσκολία εξέβρεσης καταλύματος για τα μέλη της ομάδας λόγω της τουριστικής σεζόν μετά το τέλος της ανασκαφής, τόσο στην Αντίπαρο όσο και στην Πάρο. Θα μπορούσαμε λοιπόν να συζητήσουμε σήμερα ένα ακόμη θέμα με το Δήμο και τους τοπικούς φορείς. Τρόπους που θα μπορέσει η τοπική κοινωνία να συμβάλλει πρακτικά στην επιμήκυση της περίοδου ανασχόλησης με το δεσποτικό, δηλαδή και μετά το πέρας των 6 εβδομάδων, ώστε να πραγματοποιείται η καταγραφή και η συντήρηση του αρχαιολογικού υλικού. Ήδη παλαιότερα έχει γίνει μια προσπάθεια με το σπίτι της λογοτεχνίας στην Πάρο και νομίζω ότι κάτι αντίστοιχο μπορεί πολύ εύκολα να οργανωθεί και από τα δύο νησιά, ειδικά από την Αντίπαρο, ακόμα και σε νεκρές τουριστικά περιόδους. Περνάω λοιπόν έτσι τώρα πάρα πολύ σύντομα σε ένα μη αρχαιολογικό κομμάτι, αλλά σε ένα από, για μένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της ανασκαφής, που είναι το πρόγραμμα των εθελοντών φοιτητών. Από το 2001 η ανασκαφή πραγματοποιείται χάρη στη συμμετοχή πολλών εθελοντών φοιτητών και αρχαιολόγων από πολλά πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Βλέπετε στη διαφάνεια λίγα από αυτά. Οι φοιτητές και οι αρχαιολόγοι συμμετέχουν στην ανασκαφή χωρίς αμοιβή. Απλά ίσως γνωρίζετε πολύ ότι εμείς τους εξασφαλίζουμε διαμονή στον Αιγιώργη και τη μεταφορά με το καίκι στο νησί. Η οργάνωση του προγράμματος των φοιτητών ξεκινά αρκετούς μήνες πριν την ανασκαφή, μέσω email ή άλλων social media, και πραγματικά προσπαθούμε να προσφέρουμε σε όσα περισσότερα παιδιά γίνεται την ευκαιρία να ζήσουν την εμπειρία της ανασκαφής. Η ευθύνη ενός τέτοιου προγράμματος είναι πολύ μεγάλη, καθώς πρέπει να διαχειριστούμε νέα παιδιά, πολλά από τα οποία πρώτη φορά ταξιδεύουν από πολύ μακριά και συμμετέχουν σε ανασκαφή και μάλιστα σε απαιτητική ανασκαφή. Ίσως όσοι δεν έχουν έρθει στο δεσποτικό νομίζουν ότι η ανασκαφική και αναστηλωτική διαδικασία είναι πάντα εύκολες και ευχάριστες. Σίγουρα είναι, από την άποψη ότι όλοι αγαπάμε πάρα πολύ αυτό που κάνουμε. Ωστόσο, στο δεσποτικό οι αντικειμενικές δυσκολίες προκύπτουν καθαρά από το ότι δουλεύουμε σε ένα ακατοίκητο νησί με πολύ άσχημες συνθήκες, κυρίως καιρικές πάρα πολλές φορές. Δεν είναι λίγες φορές που φοιτητές έχουν πάθει ηλίαση, αρρώστησαν ή χτύπησαν, έπρεπε να φύγουν άμεσα από το νησί. Βέβαια, να πω εδώ ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση ο καπετάνιος μας, ο Γιώργος Μαριάνος, η Μάγδα και η Αλίκη από το Δελφίνι και ο Σωτήρης, ο γιατρός της Αντιπάρου, είναι πάντα δίπλα μας και μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Επίσης, δεν είναι λίγες και οι φορές που μας έχει πιάσει ξαφνικά καταρακτώδης βροχή, τρελός βοριάς, νοτιάς που φουσκώνει τα νερά και γλιστράμε και δεν μπορούμε να περάσουμε από την προβλήτα, και νεροποντές που βλέπετε τι προκαλούν στον αρχαιολογικό χώρο μέσα σε λίγες ώρες.
Παρά όμως την ευθύνη και τις δυσκολίες, δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να φανταστούμε το Δεσποτικό χωρίς την ομάδα του και παρά τις αντίξωες συνθήκες και τα ελλειπή μέσα, προσπαθούμε να κάνουμε την ανασκαφική διαδικασία, τόσο ο Γιάννος όσο και εγώ και όσο και τα παιδιά μετά από εμένα, ευχάριστη, αν και απαιτητική, εκπαιδευτική, με πολύ καλή συνεργασία και άριστο κλίμα μεταξύ των μελών της ομάδας. Επειδή και εγώ ως φοιτήτρια ξεκίνησα πριν 16 χρόνια, όπως σας είπε και ο Γιάννος, και ξέρω πόσο δύσκολο είναι για ένα νέο παιδί να συμμετέχει σε ένα ανασκαφικό πρόγραμμα, κυρίως από οικονομικής απόψεως, χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω φοιτητές να επιστρέφουν ξανά και ξανά στο νησί, να γίνονται σταθερά μέλη της ομάδας και εν τέλει επιστημονικοί συνεργάτες. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε Έλληνες φοιτητές και αρχαιολόγους, αλλά και σε πολλά παιδιά από το εξωτερικό. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό, ειδικά για τον Γιάννο, μου ζήτησε να σας το αναφέρω αυτό, να συναντάς σε συνέδρια και σε διαλέξεις στο εξωτερικό παλιούς φοιτητές του που είναι πλέον συνάδελφοι, ακόμα και καθηγητές πανεπιστημίου, όπως του συνέβη πέρσι σε ένα συνέδριο στο Σαν Φραντζίσκο. Να σας πω για το 2017 ότι ήδη από τον περασμένο μήνα έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις και για τις 6 εβδομάδες ανασκαφής, με περισσότερους από 40 φοιτητές και ψάχνουμε δωμάτια για να στεγάσουμε ακόμα περισσότερα άτομα. Άλλο ένα θέμα που ίσως θα μπορούσαμε να συζητήσουμε σήμερα. Πέρα από τα ωφέλη του προγράμματος εθελοντών για την ανασκαφή, η παρουσία περισσότερων από 40 νέων στην Αντίπαρο ήδη από τα μέσα ή τέλη Μαΐου έχει σημαντικά άμεσα και έμεσα ωφέλη και για την τοπική κοινωνία. Τα παιδιά αυτά, για να το πούμε πάρα πολύ απλά, μένουν, τρώνε, ψωνίζουν, ποστάρουν στο Facebook και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την Αντίπαρο, συχνά και την Πάρο, και με αυτόν τον τρόπο γίνονται η καλύτερη ζωντανή διαφήμιση του νησιού. Δεν θα μακρηγορήσω, αλλά μπορούμε να συζητήσουμε μετά και για αυτό, δηλαδή για μικρούς και εύκολους τρόπους, μέσω των οποίων οι τοπικοί φορείς και η κοινωνία, της Αντιπάρου κυρίως, μπορούν να αξιοποιήσουν θετικά την παρουσία της ομάδας του Δεσποτικού στο νησί για 1,5 μήνα και γιατί όχι για παραπάνω, όπως σας είπα πριν. Άλλωστε, το έργο του Δεσποτικού και τα ωφέλη του προς την τοπική κοινωνία δεν θα υφίστανται χωρίς τους ανθρώπους πίσω από αυτό, χωρίς την ομάδα που με καθοδήγησε καταρχήν το όραμα του Γιάννου για το χώρο, αλλά και το μεράκι και τον κόπο και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, για να φέρουμε στο φως την ιστορία του χώρου, να προστατεύσουμε και να αναδείξουμε τις αρχαιότητες και να τις επικοινωνήσουμε στον κόσμο. Θα κλείσω λοιπόν και θα δώσω το λόγο στον Γουλιέλμο, τονίζοντας για ακόμα μία φορά την ανάγκη να υποστηρίξουμε όλοι, κυρίως οι τοπικοί φορείς, το ανθρώπινο δυναμικό της ανασκαφής με κάθε τρόπο. Σίγουρα τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλά σημαντικά βήματα και τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ και είμαστε βέβαιοι ότι λόγω της άριστης συνεργασίας μας μπορούμε να καταφέρουμε πολλά περισσότερα. Καλησπέρα και από μένα. Μετά από τα συγκινητικά που είπε η Ήλια, εγώ θα μιλήσω για τις μελέτες και για την αναστήλωση. Η αρχιτεκτονική τεκμηρίωση του ιερού και η αναπαράσταση του ναού και του τελετουργικού εστιατορίου πραγματοποιούνταν έως το 2012 από την ερευνήτρια αρχιτέκτονα Dr. Anne Onezor και την ομάδα της. Το 2014 εκπονήθηκε και εγκρίθηκε σε επίπεδο προμελέτης ο γενικότερος σχεδιασμός της αποκατάστασης των μνημείων και της ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου, καθώς και σε επίπεδο οριστικής μελέτης μια πρώτη φάση αναστήλωσης του ναού και του τελετουργικού εστιατορίου. Το αντικείμενο της πρώτης αυτής φάσης αποκατάστασης έχει σήμερα υλοποιηθεί, ενώ το Μάιο του 2016 εγκρίθηκε ομόφωνα από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο η οριστική μελέτη αναστήλωσης των δύο κτηρίων, η οποία έκτοτε εφαρμόζεται. Κατά τον ευρύτερο σχεδιασμό της ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου, έμφαση δόθηκε στη συντήρηση και αποκατάσταση των κτηριακών καταλήπων και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου τους, στον τρόπο προσέγγισης από την προβλήτα της ανατολικής ακτής του Δεσποτικού, για την οποία προβλέπεται ανάπλαση, στην υποδοχή και βασική εξυπηρέτηση των επισκεπτών, στον τρόπο κίνησης και ενημέρωσής τους, στη διευθέτηση και παρουσίαση των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών, καθώς και στην αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων. Στην πρόταση αναστήλωσης των δύο σημαντικότερων κτηρίων οδήγησε η τελική πρόταση αναπαράστασης και η επιταγή να ενσωματωθεί η μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα αρχαίου υλικού σε σωστή πάντα αναλογία με τη χρήση νέου. Τα αναστηλωμένα τμήματα του μνημείου επιδιώχθηκε να αποτελέσουν μια ισορροπημένη χωρική ενότητα, ένα συνεκτικό μορφολογικά και στατικά επαρκές δομικό σύνολο. Το τελικό αποτέλεσμα, εκτός από αρχαιολογικά και αρχιτεκτονικά ορθό, επιδιώχθηκε να είναι εξίσου αισθητικά άρτιο και ολοκληρωμένο. Ο ναός και το τελετουργικό εστιατόριο αντιμετωπίζονται σε σχέση με τις προτάσεις αποκατάστασης ως ενιαίο μνημειακό σύνολο
και προτείνεται η επανένταξη μεγάλου αριθμού σωζόμενων αρχαίων αρχιτεκτονικών μελών, τα οποία αξιολογήθηκαν ικανά να επαναχρησιμοποιηθούν σε ομόλογες θέσεις από πλευράς κατάστασης διατήρησης, φέρουσας ικανότητας και δυνατότητας συγκόλλησης και συμπλήρωσης. Με βάση την οριστική αρχιτεκτονική μελέτη αποκατάστασης και αναστήλωσης, εκπονήθηκε μελέτη δυναμικής απόκρισης του βασικού προς αναστήλωση τμήματος του μνημείου και υπολογισμός του απαιτούμενου οπλισμού από ράβδους και ειδικούς συνδετήρες τιτανίου για τη συγκόλληση και συμπλήρωση των αρχαίων αρχιτεκτονικών μελών. Συγκεκριμένα, αποκαθίστανται οι στυλοβάτες των ανατολικών όψεων των δύο κτηρίων, ώστε να τοποθετηθούν στην αρχική τους θέση κύονες ή τμήματα κυώνων. Οι ισχυρότεροι και πιο καλοδιατηρημένοι αρχαίοι σπόνδυλοι εντάσσονται σε πλήρως αναστυλωμένους κύονες που φέρουν αρχαία και νέα κυονόκρανα για την τοποθέτηση επιστηλίων και αντιθυμάτων, ταινιών, τριγλίφων, μετωπών και γύσων, αρχαίων σε μέγιστο ποσοστό. Πέρα από τις κυονοστοιχίες, προβλέπεται αναστήλωση της νότιας παραστάδας του ναού, τοπικά σε όλο το ύψος, καθώς η σύνδεση των δύο κτηρίων μέσω κοινού τείχου αποτελεί σημαντική αρχαιολογική ιδιαιτερότητα του μνημείου. Η παραστάδα ολοκληρώνει τη μορφή και συμβάλλει στη συνθετική και αισθητική αρτιότητα και τη διδακτικότητα του συνόλου, ενώ προσφέρει σημαντική ακαμψία στις κοινοστοιχίες κατά την εγκάρσια έννοια. Πρόκειται επίσης να συμπληρωθούν έως και 4 σειρές μαρμάρινων λιθόπληθων του δυτικού τείχου των προστώων, ενώ για λόγους ανάδειξης και αναγνωσιμότητας ανακατασκευάζονται και τοποθετούνται 3 κατόφλια θυρών και τοποθετείται στην αρχική του θέση ένα ακόμη αρχαίο. Επανεντάσσονται επίσης αρχαία και νέα τμήματα των παραστάδων των θυρών. Για λόγους προστασίας και προκειμένου να εγκυβωτιστούν τα δάπεδα των επιμέρους χώρων, συμπληρώνονται ως ένα βαθμό και οι υπόλοιποι περιμετρικοί και εσωτερικοί τείχοι. Τα σωζόμενα δάπεδα συντηρούνται και συμπληρώνονται, ενώ εκεί όπου έχουν χαθεί εντελώς, αποκαθίσταται η στάθμη της αρχαίας υπόβασής τους. Σύμφωνα με τις αρχικές εγκεκριμένες μελέτες, σε 3 περιόδους αναστηλωτικών εργασιών μικρής διάρκειας, το 2014 και το 2015, συμπληρώθηκε ο στυλοβάτης του τελετουργικού εστιατορίου και τοποθετήθηκαν στις αρχικές τους θέσεις τμήματα κυώνων μικρού ύψους. Παράλληλα, τοποθετήθηκαν τα 2 νοτιότερα τμήματα του στυλοβάτη του ναού, συμπληρώθηκε το κατώτερο τμήμα της νότιας παραστάδας και συμπληρώθηκε καθ' ύψος ο βόρειος τείχος του. Επιπλέον, με μια καλά οργανωμένη επιχείρηση, μεταφέρθηκαν από την νησίδα Στρογγυλό, δυτικά του Δεσποτικού, 2 μεγάλοι σπόνδυλοι του εστιατορίου προκειμένου να επανενταχθούν. Οι εργασίες συνεχίστηκαν με γοργούς ρυθμούς βάσει της οριστικής μελέτης το 2016, με ολοκλήρωση των υποβάσεων και του στυλοβάτη του ναού και με την αναστήλωση ενός ολοκληρωμένου κύωνα του εστιατορίου και προσωρινή τοποθέτηση του αρχαίου κυονοκράνου του. Επίσης, τοποθετήθηκαν 3 σπόνδυλοι κυώνων του ναού, ενώ διαμορφώθηκαν και προσαρμόστηκαν 16 νέοι λίθοι των παραστάδων. Επιπλέον, διαμορφώθηκαν και τοποθετήθηκαν 9 λίθοι των δυτικών τείχων των προστώων σε συνδυασμό με επανεντασσόμενες αρχές λιθόπληθους, διαμορφώθηκαν 2 κατόφλια και εγκαταστάθηκε δίκτυο συλλογής και απορροής των ομβρίων υδάτων. Εκτός από τις απαραίτητες για τα παραπάνω συγκολλήσεις και συμπληρώσεις αρχαίων αρχιτεκτονικών μελών, πραγματοποιήθηκαν και άλλες προκειμένου νέα μέλη να επανενταχθούν στο μνημείο με ασφάλεια τις επόμενες περιόδους. Η αντιγραφή των επιφανειών θράψης αρχαίων αρχιτεκτονικών μελών για την κατασκευή συμπληρωμάτων από νέο μάρμαρο γίνεται με τη μέθοδο του σημειοθέτη ή πόντας με τη βοήθεια γύψινων εκμαγείων. 7 τέτοια εκμαγεία έχουν χυτευθεί, με τα 3 να έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τον παραπάνω σκοπό και τα άλλα 4 να χρησιμοποιούνται τώρα αυτή τη στιγμή για την κατασκευή συμπληρωμάτων για τις εργασίες του Ιουνίου. Παράλληλα, έχει πραγματοποιηθεί σάρωση, σκανάρισμα άλλων 6 αρχιτεκτονικών μελών με φωτογραμμετρική μέθοδο για την παραγωγή τρισδιάστατων ηλεκτρονικών μοντέλων υψής της ακριβίας. Από αυτά, παράγονται ανάλογα μοντέλα των αντίστοιχων συμπληρωμάτων από νέο μάρμαρο. Τα ηλεκτρονικά μοντέλα των συμπληρωμάτων χρησιμοποιούνται ώστε να διαμορφωθούν τα πραγματικά μαρμάρινα συμπληρώματα με χρήση ρομποτικού παντογράφου λάξευσης μαρμάρου CNC. 2 τέτοια συμπληρώματα έχουν ήδη κατασκευαστεί και προσαρμοστεί με τα αντίστοιχα αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη, ενώ προετοιμάζονται άλλα 4 για τη φετινή αναστηλωτική περίοδο. Ο προγραμματισμός για το 2017 περιλαμβάνει ιεραρχικά και αναλόγως των χρηματοδοτήσεων για τον Ιούνιο αγορά και εγκατάσταση γερανογέφυρας επιπύργων μεταλλικών ικριωμάτων ύψους άνω των 6 μέτρων και μήκους 12 μέτρων περίπου, εκατέρωθεν των στυλοβατών. Αριστερά είναι από άλλο έργο, είναι από τα Εγώστενα.
Κατασκευή 6 νέων σπονδύλων κυώνων του ναού με συνδυασμό αρχαίου και νέου υλικού και τοποθέτηση των νέων σπονδύλων ώστε να ολοκληρωθούν καθ' ύψος οι δύο νοτιότεροι κύονες. Τοποθέτηση των δύο νέων κυονοκράνων τους, τα οποία έχουν ήδη κατασκευαστεί και μεταφερθεί στο χώρο. Βλέπουμε δεξιά. Διαμόρφωση και τοποθέτηση νέων λίθων των παραστάδων του ναού. Εφόσον ολοκληρωθούν οι ανωτέρω εργασίες και συνεχιστεί η χρηματοδότηση του έργου για το Σεπτέμβριο, προγραμματίζονται η αναστήλωση ενός ακόμα πλήρους κύωνα του εστιατορίου εκ δύο νέων σπονδύλων με συνδυασμό αρχαίου και νέου υλικού και ολοκλήρωσή του με την τοποθέτηση του αρχαίου κυωνοκράνου και ίσως του πρώτου επιστηλίου. Η διαμόρφωση και τοποθέτηση επιπλέον νέων λίθων των παραστάδων του ναού, η συμπλήρωση των δυτικών τείχων των προστών καθ' ύψος για ακόμα ένα δόμο σε συνδυασμό με επανεντασσόμενες αρχές λιθόπλυνθους. Των επιτόπου εργασιών προηγείται βέβαια σημαντική προεργασία και οργάνωση, με το χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό και το συντονισμό του ανθρώπινου δυναμικού να αποτελούν τις σημαντικότερες προκλήσεις. Η προμήθεια των μαρμάρων, των υλικών και των εργοταξιακών διατάξεων, η κοπή και αρχική επεξεργασία των συμπληρωμάτων στην Αθήνα και η μεταφορά όλων των παραπάνω στο Δεσποτικό με όλες τις δυσκολίες σε σχέση με τις μηδενικές υποδομές του νησιού είναι μερικά ακόμα από τα θέματα που απασχολούν την ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Η ομάδα του Δεσποτικού οραματιζόμαστε την έως τέλους εφαρμογή των μελετών με σκοπό την οργάνωση και ανάδειξη του χώρου σε χώρο προσβάσιμο στους επισκέπτες με εποπτικό ενημερωτικό υλικό και διαδρομές περιήγησης, μετατρέποντας το νησί σε σημαντικό τοπόσιμο και υπερτοπικό πόλο έλξης. Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα αναδειχθεί η πολιτιστική και περιβαλλοντική αξία και η ιδιαίτερη ιστορική και διδακτική σημασία του χώρου. Ευχαριστώ πολύ. Μιλάω για πολύ λίγο. Σάντρα, δεν θα αργήσω, 2 λεπτά. Η ομάδα του Δεσποτικού είναι πολυπληθής και συνίσταται από καταρτισμένους επιστήμονες που εδώ και 20 χρόνια εργάζονται σκληρά για την ανασκαφή και την αναστήλωση. Τα πορίσματα των ερευνών μας έχουν δημοσιευθεί σε πλήθος ελληνικών και ξένων αρχαιολογικών περιοδικών. Βλέπετε κάποιες από τις δημοσίευσεις και είναι αρκετές. Συμμετέχουμε σε διεθνή συνέδρια και δίνουμε διαλέξεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, επιζητώντας συνεργασίες με πανεπιστήμια. Φέτος, μάλιστα, στην ανασκαφή θα έχουμε 15 άτομα από τη Βραζιλία και την Αργεντινή. Οπότε έχουμε σχέσεις τώρα με Βραζιλία και είναι και πολύ σημαντικό. Αλλά θέλω να πω αυτό που εδώ και χρόνια επαναλαμβάνω σε όλες τις διαλέξεις μου. Το Δεσποτικό ανήκει σε εσάς, τους κατοίκους της Αντιπάρου και της Πάρου. Μην το ξεχνάμε ότι είναι ένα παριανό ιερό δήμαρχη. Και δεν θέλω αντιζηλίες με την Πάρου. Πρέπει να καταλάβετε πόσο μεγάλη αξία έχει αυτός ο αρχαιολογικός χώρος, όχι μόνο για την ιστορία του τόπου, του νησιού σας, αλλά για τη μελλοντική ανάπτυξή του. Γι' αυτό είναι αναγκαίο να αφυπνιστεί η τοπική κοινωνία και να στηρίξει το έργο. Την προσπάθειά μας, βέβαια, στηρίζουν έμπρακτα από τα πρώτα χρόνια της έρευνας, γι' αυτό δεν έχω κανένα παράπονο, ο Ανδρέας Δερμιώτης το ξέρει, Αθηναίοι και αντιπαριώτες φίλοι, τους οποίους και ευχαριστώ. Δεν θα τους αναφέρω, τους βλέπετε γραμμένους. Χαίρομαι που μερικοί είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Πρέπει να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και σε όλους τους χορηγούς, ιδιαίτερα στο Ίδρυμα Λεβέντη, το Υπουργείο Αιγαίου και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που μας στηρίζει πολλά χρόνια, το CYA που στέλνει όλους τους ξένους Αμερικάνους ουσιαστικά φοιτητές και κυρίως τους Θανάση και Μαρίνα Μαρτίνου. Μαρίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρα Κανελοπούλου και τον πρόεδρο και φίλο Νέλο Κανελόπουλο, οι οποίοι είναι η βασική αρρωγή του προγράμματος αναστήλωσης. Επιτέλους και ο Δήμος Αντιπάρου μετά από πολλά χρόνια, και χαίρομαι που το άκουσα Τάσο από σένα, έχει ενευαισθητοποιηθεί για το έργο του Δεσποτικού και προετοιμάζεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης, όπως ανακοίνωσε πριν, για τη διαμόρφωση αρχαιολογικού όρου σε επισκέψη μου. Κλείνοντας, να θέσω και ένα άλλο σοβαρό θέμα που σήμερα πρέπει να συζητήσουμε, τη διαμόρφωση χώρου στον Άγιο Γεώργιο για την υποδοχή των επισκεπτών, καθώς και τη δημιουργία χώρου πληροφόρησης. Ο Μιχάλης ο Χατζής κάτι θα μας πει μετά. Πριν δώσω το λόγο στο Θωμά Δαξιάδη, το φίλο που το γνωρίζω και χρόνια, θα σας παρουσιάσουμε ένα ολιγόλεπτο, είναι 9 λεπτά, βίντεο για τις αναστηλωτικές εργασίες. Αν θέλουμε, κλείνουμε τα φώτα και Θωμά, μετά μιλάς εσύ. Thank you.
Αυτό είναι το παλιό μπαλάκο. Έχουμε αντικαταστήσει με καινούριο. Δεν είναι τόσο δύσκολο όπως φαίνεται. Αν δεν καταλάβατε, αυτή είναι η σπόνδυλη που βρήκαμε από το στρογγυλό που υπάρχει πίσω από το δεσποτικό και τους μεταφράζουμε.